Λοιπόν, όλη τη συζήτηση βέβαια με την κυρία Σκλαβάκη την άκουσε και την παρακολούθησε ο κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη στη συζήτηση. Κύριε Φασουλά, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Την κυρία Σκλαβάκη την ακούσατε. Και τι μας είπε? Μας είπε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο παρατηρητικοί. Δηλαδή να διασχίσουμε τον Εθνικό Δρυμό και να παρατηρούμε δεξιά και αριστερά. Συμφωνείτε? Δεν μπορώ να σας κάνω μια πάσα τώρα στην αρχή της συζήτησης. Συμφωνούμε όλοι, γιατί προφανώς η διάσχιση του φαραγγιού δεν είναι αγώνας δρόμου, είναι μια απόλαυση, μια περιήγηση στη φύση. Και στη φύση σημαίνει να ακούσεις, να μυρίσεις, να νιώσεις τον αέρα, τη δροσιά, να παρατηρήσεις όλα αυτά τα πολύχρωμα πετρώματα, θα πω εγώ, που γι' αυτό το λόγο υπάρχει το φαράκι, για αυτές τις γεωλογικές διεργασίες, τα φυτά, τα ζώα, τα αρωματικά. Και στο τέλος θα καταλήξει βέβαια με κάποια κούρα στην Αγία Ρουμέλη, όπου και εκεί το μπάνιο είναι άλλη μια απόλαυση. Λοιπόν, και με αυτή την εισαγωγή βέβαια αναφερθήκατε στο φαράγγι της αμαριάς, πάμε στο θέμα της συζήτησής μας, που έχει να κάνει με μια πολύ ενδιαφέρουσα δωρεά, η οποία προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Ακριβώς, προέρχεται από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Αντώνιο Μπαρτσιώκα, και το Πανεπιστήμιο Θράκης. Μάλιστα. Κάποιες λεπτομέρειες, κάποια απολυθώματα. Για πείτε μας. Βεβαίως. Ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Μπαρτσιώκας, είχε αρκετές συνεργασίες και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης παλιότερα, κυρίως σε αποστολές που είχαν να κάνουν εξερεύνηση σπηλαίων και παλαιοανθρωπολογικές ανασκαφές στην Κρήτη, οπότε ήταν κοντά στο Πανεπιστήμιο μας. Επικοινώνησε μαζί μας και μας ενημέρωσε ότι έχει στην ιδιοκτησία του μία συλλογή, την οποία έχει συγκεντρώσει ο ίδιος, αλλά και από δωρεές φίλων του, που αποτελείται κυρίως από απολυθώματα τα οποία μάζεψε αυτός από την περιοχή των Κυθήρων και τα νησιά γύρω από τα Κύθυρα, που είναι κυρίως κάποια απολυθώματα από φάλαινες, θαλάσσια απολυθώματα, φυτικά απολυθώματα από αυτή την περιοχή, αλλά και άλλα δείγματα που αφορούν σε ζώα όχι μόνο της περιοχής της συγκεκριμένης, αλλά σε ζώα από όλο τον κόσμο, τα οποία συντήρησε, φύλαξε και τώρα πλέον επιθυμούσε κάπου να τα καταθέσει, έτσι ώστε να τύχουν μιας αξιοποίησης, μιας φροντίδας, να μην καταστραφούν και να είναι και χρήσιμο βέβαια για τις επόμενες γενιές. Λοιπόν, και επικοινώνησε μαζί μας, βέβαια, εκδηλώνοντας και προχώρησε την πρόθεση να μας τα δωρήσει. Σε αυτή τη δωρεά διάβασα την ανάρτησή σας μέσω κοινωνικής δικτύωσης και ξεχώρισα τρεις λέξεις: αξιολόγηση, συντήρηση και καταλαγογράφηση όλων των δειγμάτων. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένα. Βεβαίως. Βεβαίως. Όλα τα δείγματα τα οποία μπαίνουν στο μουσείο το δικό μας, αλλά και σε όλα τα μεγάλα μουσεία, ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Εισέρχονται με ένα αριθμό, όπως λέμε, πρωτοκόλλου και στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς υλικό έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, για παράδειγμα, πήραμε πάνω από 30 κούτες και μεγάλες σακούλες με υλικά, με τις σημειώσεις που αφορούν το κάθε δείγμα, το οποίο τώρα θα πρέπει, ήδη έχει αρχίσει ο διαμοιρασμός στις διάφορες εφορίες, οι οποίες είναι αρμόδιες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στους ζωολόγους, στους βοτανικούς, στο δικό μας το παλαιοντολογικό, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα δείγματα που έχουμε, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, εάν χρειάζονται συντήρηση και τι είδους συντήρηση, και η αξιολόγηση, να δούμε τη σπουδαιότητά τους, εάν είναι χρήσιμα, έχουμε δηλαδή όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια για ερευνητικούς σκοπούς, και από εκεί και πέρα το κάθε ένα από αυτά τα δείγματα μπαίνει σε ένα κατάλογο, λαμβάνει ένα ρυθμό δείγματος και φυλάσσεται πλέον στις αποθήκες μας. Και έτσι, με αυτή τη διαδικασία, οποιοδήποτε επιστήμονας από όλο τον κόσμο μπορεί να έρθει και να μας ζητήσει: θα ήθελα να δω αυτά τα συγκεκριμένα δείγματα από τα ζώα τα συγκεκριμένα ή από αυτή την περιοχή, και έχει πλέον πρόσβαση στο υλικό και μπορεί να το μελετήσει και να το ερευνήσει. Ανοίγει αυτή είναι λοιπόν η μεθοδολογία που ακολουθείται. Ναι, ανοίγει και μία συνεργασία ίσως με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, με την συγκεκριμένη ερευνητική κοινότητα και σε κάποιους τομείς. Θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο υπηρέτησε ο κύριος καθηγητής είναι αντικείμενο το οποίο εμείς δεν, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δεν έχουμε αρκετή ενασχόληση. Δηλαδή το θέμα της παλαιοανθρωπολογίας είναι περισσότερο πιο κοντά στην αρχαιολογία παρά στη φυσική ιστορία, θα λέγαμε. Υπάρχουν τα τμήματα αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο, αλλά σίγουρα η συνεργασία υπάρχει και μπορεί να συνεχιστεί, γιατί έτσι κι αλλιώς, να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλοί απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι τώρα καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, και η συνεργασία αυτή, τουλάχιστον στα θέματα φυσικής ιστορίας, είναι αδιάλειπτη. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσω θερμά. Απλά τα παρακολουθώ. Ναι, αν μου επιτρέπετε βέβαια, να προσθέσω κάτι, να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές τέτοιες δωρεές, γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται, συντηρούνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο έτσι πολύτιμα δείγματα που ο κάθε ιδιώτης συλλέγει με προσωπικό κόπο και από εξειδικευμένο προσωπικό, από την επιστημονική κοινότητα. Προσωπικό, και είναι πλέον διαθέσιμο σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Γιατί ξέρετε, πλέον τα χρήματα για βασική έρευνα, για συστηματικές συλλογές είναι περιορισμένα. Οπότε επαφιόμαστε στους πολίτες που θα ανακαλύψουν κάτι, θα παρατηρήσουν κάτι, θα μας ενημερώσουν και εμείς θα επιληφθούμε στη συνέχεια για να φροντίσουμε είτε για ανασκαφή είτε για συλλογή και για τη συντήρηση στην πορεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Φασουλά. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.